Γεια παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να επενδύσουμε στα ακίνητα και το real estate χωρίς εμείς να έχουμε αγοράσει ούτε μισό τετραγωνικό από ένα σπίτι. Η φάση θα είναι Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Τέλο πάντων, αλλά ναι, είναι κάτι για το οποίο ήθελα να μιλήσουμε καιρό, και νομίζω ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι η καλύτερη ευκαιρία για αυτό. Σήμερα, λοιπόν, θα δούμε τα ριτ και πώ μα επιτρέπουν να επενδύσουμε στο real estate χωρί να δούμε ούτε μισό σπιτιά από κοντά. Εννοείται πριν προχωρήσουμε όμω, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όσο και στο pink comment. Και παιδιά, χρησιμοποιώντας το! Αν είστε άνω των 25, παίρνετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις. Αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Και εννοείται, αφού είμαστε εδώ, παιδιά, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα ή ένα σπιτάκι, ένα ξενοδοχείο, ένα κάτι αυτή τη φορά, μια και θα μιλήσουμε για ακίνητα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και το κανάλι πραγματικά δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα αν δεν μου δείχνετε αυτή τη βοήθεια. Και σα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και εννοείται, κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε αυτόν τον φίλο ή αυτή τη φίλη που θέλει να επενδύσει σε ακίνητα, δεν θέλει να αγοράσει κάποιο σπίτι εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πω ό,τι λέω στα βίντεο όμω σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν αποτελούν επενδυτικέ συμβουλέ. Δεν είμαι επιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλο, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μα σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρε ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μα και τα χρήματά μα που δεν τα βγάζουμε έφτανα. Καταρχήν, nerd alert, α δούμε τι είναι αυτά τα REITs. Το REIT, Real Estate Investment Trust, είναι μια εταιρεία που κατέχει, λειτουργεί και χρηματοδοτεί ακίνητα που παράγουν έσοδα. Το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν είναι το ίδιο μοντέλο ακριβώ με τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα ETFs. Όπω δηλαδή τα ETFs μαζεύουν ένα έτσι καλάθι από μετοχέ για να μπορούν να παρέχουν καλύτερη διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο και αντίστοιχα πιο ισορροπημένη απόδοση στου μετόχου του, με έναν αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν και τα REITs. Επενδύουν σε πολλά ακίνητα ή ακόμα και σε ποσοστά ακινήτων, ώστε να έχουν ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που θα διασφαλίζει τι καλέ αποδόσει του τελικού επενδυτέ, τι τελικέ επενδύτριε. Μάλιστα, τα περισσότερα REITs είναι κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τα ακίνητα στα οποία επενδύουν. Και τα ακίνητα που επενδύουν τα REITs είναι λίγο από όλα. Κατοικίε, επαγγελματικοί χώροι, ξενοδοχεία, δρόμοι, data centers, κέντρα logistics, ακόμα και δάση για εκμετάλλευση ξυλία. Όλε αυτέ οι επενδύσει σαφώ γίνονται από τι αντίστοιχε ομάδε που τρέχουν τα REITs, ανάλογα πάντα με το ρίσκο και τι αποδόσει που θέλουν να δώσουν στου επενδυτέ και στι επενδύτριέ του. Τώρα, τα REITs εμφανίστηκαν πρώτα στην αρχή τη δεκαετία του 1960. Και ουσιαστικά τι έκαναν, έδωσαν πρακτικά την επιλογή σε επενδυτέ και επενδύτριε μικρότερη κλίμακα, όπω εμεί καλή ώρα, να δημιουργήσουμε τι άλλο, ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Μέσω του χρηματιστηρίου. Γιατί, παιδιά, μέχρι εκείνη τη στιγμή το χτίσιμο ενό χαρτοφυλακίου σε ακίνητα ήταν αποκλειστικά προνόμιο των πλουσίων. Οπότε τα ρίτζ ήταν πραγματικά ένα επαναστατικό προϊόν στον χώρο των επενδύσεων. Και ακόμα και σήμερα είναι, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, στα πιο τεχνικά, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι και λίγο μια εικόνα του πώς μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτά, αν θέλουμε να επενδύσουμε και αν ταιριάζουν στην επενδυτική μας κουλτούρα, για να χαρακτηριστεί ένα fund ως rate, πρέπει να πληρεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει να επενδύει κατά 75% σε ακίνητα, πρέπει το 75% του τζίρου του να προέρχεται από τα ακίνητα στα οποία έχει επενδύσει, να έχει τουλάχιστον 100 επενδυτές μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και τουλάχιστον το 50% των κεφαλαίων πρέπει να είναι μοιρασμένο σε πάνω από 5 επενδυτές. Και 5 το και αγαπημένο μου. Ναι, μερισματάκιδες του κόσμου ενωθείτε, γιατί για ακόμα μία φορά μιλάμε για ένα προϊόν χρηματιστηριακό το οποίο πρέπει, είναι υποχρεωμένο από τον νόμο, να διαθέτει πίσω στους επενδυτές το 90% των κερδών του υπομορφή. Μερισμάτων. Παιδιά, το asset είναι κυριολεκτικά υποχρεωμένο να μα παρέχει παθητικό εισόδημα. Αλλιώ θα του βάλουν χέρι οι ελεγκτικέ αρχέ δεν του συμφέρει. Βέβαια, για να το δούμε λίγο και από τη δική μα πλευρά και να δούμε και τα θετικά και τα αρνητικά του να επενδύσει κάποιο ή κάποια σε ένα rate, Στα θετικά είναι η εύκολη αγορά και πώληση. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό real estate, όπου είτε για να αγοράσουμε είτε για να πουλήσουμε χρειάζεται μακρόχρονη διαδικασία και πολύ καιρό, τα rates είναι σαν τα ETF. Μπαίνουμε στη Freedom 24 και πουλάμε ή αγοράζουμε αυτό που θέλουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Οπότε σίγουρα πολύ θετικό. Το δεύτερο πολύ θετικό είναι σαφώ η διαφοροποίηση. Επενδύουμε κατευθείαν σε λιγα λεπτα οποτε σιγουρα πολυ το δευτερο πολυ μεγάλο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που μειώνει πραγματικά αισθητά το ρίσκο μα από το να παίρναμε ένα ή δύο ακίνητα. Και σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε και πολύ λιγότερα λεφτά. Αυτό είναι στο νούμερο 3. Αλλά ναι, μειώνει αισθητά το ρίσκο από το να παίρναμε ένα ή δύο ακίνητα τα οποία δεν θα μα βγουν τελικά καλά. Και φυσικά στο νούμερο 3, δεν χρειάζεται να έχουμε 150, 200, 300 χιλιάδε ευρώ για να ξεκινήσουμε τι επενδύσει στο real estate. Μπορούμε και με πολύ λιγότερα. Φάση με 100 δολάρια. Τώρα, στο νούμερο 4. Εγώ εδώ πέρα θα το πω σχετικά θετικό, είναι οι αποδόσει. Και η αλήθεια είναι ότι οι αποδόσει σε μέσο όρο δεν είναι πολύ μεγάλε. Δηλαδή, η μέση απόδοση των rates για πέρυσι ήταν κοντά στο 3,5%. Αλλά, παιδιά, εκεί που φαίνεται να κερδίζουν στα rates είναι στο πολύ βάθο του επενδυτικού μα ορίζοντα. Οι έρευνε που διάβασα για τι ανάγκε αυτού του βίντεο δείχνουν ότι κατά μέσο όρο τα rates δείχνουν να κερδίζουν τι μετοχέ σε βάθο 20 ετία και πάνω. Μίλαμε λοιπόν για επενδύσει που θα μα ακολουθούν καιρό, αν επιθυμούμε και θέλουμε να τι βάλουμε στο χαρτοφυλακείο μα. Αυτό θα είναι το σωστό και το πρέπει να κάνουμε, ώστε να μα αποδώσουν σαφώ αυτά που μπορούν. Αλλά, παιδιά, ειλικρινά θεωρώ ότι το γεγονό ότι πρέπει να επενδύσουμε μακροχρόνια στα rates δεν είναι και πάρα πολύ αρνητικό, γιατί υπάρχει κι άλλη μία παράμετρος η οποία δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί. Για να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά. Το real estate, ναι, μπορεί να έχει καλέ χρονιές και κακέ χρονιές, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχει αρνητικέ αποδόσει. Γιατί ναι, το ακίνητο μπορεί να χάσει αξία, αλλά δεν είναι εύκολο ποτέ να φτάσει στο μηδέν. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα του real estate, του να το έχουμε το real estate στο χαρτοφυλακείο μα γενικά. Αν μα ταιριάζει επενδυτικά. Γιατί μπορούν να μα προστατεύσουν από κακέ αποδόσει σε κακέ περιόδου. Λόγω χάρη. Τώρα. Βέβαια, ακριβώ επειδή είναι κακή η κατάσταση τώρα, είμαστε σε εκπτώσει και μακροχρόνια το βλέπουμε έξυπνα, αλλά. Αυτά τα έχουμε πει σε άλλο βίντεο. Γιατί ναι, σίγουρα κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλή φάση να ξεκινήσουμε να επενδύουμε τώρα. Αλλά επειδή ακριβώ λέμε πάντοτε ότι είναι πολύ καλή φάση να ξεκινήσουμε να επενδύουμε, αλλά είναι ακόμα καλύτερη φάση να επενδύουμε αφορολόγητα, dpy.eu. ISERS Developed Market Property Yield, UCITS ETF. Το συγκεκριμένο REIT παρακολουθεί εταιρείε που κάνουν real estate σε ανεπτυγμένε χώρε, έχοντα ω κύριο στόχο να παρέχουν αιτήσια μερίσματα στου επενδυτέ του και στι επενδυτέ του 2%. Οι αποδόσει δεν με τρέλανε, ναι, αλλά νομίζω ότι το γεγονό ότι είναι UCITS και η έκθεση στην παγκόσμια αγορά μπορούν να έχουν κάποιε καλέ πιθανότητε. Όχι για όλο το χαρτοφυλακείο μα, γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται πληθωρισμό, αλλά για τα χρήματα τα οποία δεν θέλουμε να το βάλουμε στο D-account που δηλαδή δίνει 2,5% και θέλουμε κάπως να διαφοροποιηθούμε, ίσως αυτό είναι μια καλή ευκαιρία. Και σαφώς δεν είναι επενδυτική συμβουλή, αλλά αν θέλουμε να πάμε και στο πρακτικό κομμάτι, πώς το αγοράζουμε. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν επενδυτικό μας λογαριασμό στην πλατφόρμα της Freedom, ελπίζω μέσα από το link της περιγραφής ή του pin comment αυτού του βίντεο, και αλήθεια, αλήθεια σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Πατάμε στο πεδίο συναλλαγέ, γράφουμε dpy.eu, Άνοιγμα συνεδρίας, επιβεβαιώνουμε μέσα με SMS ή με push notification, πατάμε αγορά και τέλο. Πείτε μου λοιπόν και εσεί τη γνώμη σα για το real estate και ποια μορφή επένδυση σε real estate προτιμάτε. Το παλιό ορθόδοξο παραδοσιακό real estate ή θα είχαν και τα reach χώρο στο χαρτοφυλάκιό σα. Πείτε με στα σχόλια για να το συζητήσουμε. Εννοείται, περιμένω και απορίε ή ερωτήσει για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέε για επόμενα βίντεο. Κλείνοντα, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα τη Frida24 που ήταν ο χορηγό τη σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pinned comment. Και χρησιμοποιώντα το παιδιά, αν είστε άνω των 25, παίρνετε την πρώτη σα δωρεάν με το χιός 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσει. Αλλά και κάτω των 25, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρί καμία προμήθεια. Αυτά λοιπόν από εμένα, σα φιλώ και τα λέμε αύριο.